Χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Το μάτς της σεζόν απολαύσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριακή απόγευμα, Λονδίνο, Stamford Bridge, Chelsea, Manchester City, 4-4 σε ένα παιχνίδι που ειλικρινά δεν ήθελες να τελειώσει ποτέ. Τι μάθαμε από αυτό το παιχνίδι? Ότι η Manchester City πιθανώς δεν είναι άτρωτη. Από την άλλη, τι μάθαμε? Ότι η Manchester City και 4 γκολ να δεχθεί, δεν μπορείς να πεις ότι έχει ιτηθεί. Η Chelsea πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι 4 γκολ μετά από εκείνο το μάτς με την Tottenham. Εδώ όμως η απόδοσή της ήταν πολύ πιο πιστική. Λογικά, γιατί απέναντί της ήταν η κάτοχος του Treble και πρωταθλήτρια ομάδα. Από την άλλη, έβγαλε αντίδραση σε διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσει ο Ποτσετίνο και να χτίσει επάνω του. Τι άλλο είχαμε αυτή την αγωνιστική? Την ήττα της Tottenham, δεύτερη συνεχόμενη, μεσημέρι Σαββάτου, έπαιξε με τη Wolves εκτός έδρας, στο 90 λεπτό κρατούσε χωρίς ιδιαίτερα καλή εμφάνιση τη νίκη με 1-0 και έφυγε ηττημένη, χάνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην έδρα της Wolves. Δύο τέρματα για τη Wolves, το ένα από τα δύο, ένα από τα καλύτερα τη σεζόν του Σαράμπια, και το κοντρόλ και το σουτ που έκανε. Μεγάλη νίκη για τη Wolves, αποτυχία και απογοήτευση για την Tottenham του Ποστέκογλου. Απόγευμα του Σαββάτου είχαμε αφενός στα μάτς των 5 την Arsenal να κερδίζει εύκολα την Burnley, τη United δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε την Luton με 1-0 και είναι ανάσα αυτό το τρίποντο για τον Ten Hag, και είχαμε επίσης το απόγευμα και τη νίκη της Bournemouth επί της Newcastle του παλιού προπονητή της Bournemouth, του ανθρώπου που ανέβασε την Bournemouth από την τέταρτη κατηγορία, τη League 2 δηλαδή, στη μεγάλη κατηγορία και την κράτησε εκεί, του Χάου. Μια δύσκολη επιστροφή στο γήπεδο που τον λατρέψανε. Η Bournemouth νίκησε πολύ καθαρά τη Newcastle, που έχει θέματα, αρκετά θέματα τραυματισμών. Και έτσι περνάμε στην Κυριακή. West Ham, Nottingham, πολύ ωραίο μάτς, το 3-2. Μεγάλη νίκη για τη West Ham και ανάσα. Πρώτη νίκη για τη West Ham μετά από πάρα πολύ καιρό στο πρωτάθλημα. Και επίσης, εδώ, να υπολογίσουμε ότι από τα μάτς αυτά, η Brighton με τη Sheffield United ήρθαν 1-1, υπερπολίτιμος βαθμός για τη Sheffield United, έτσι όπως εξελίσσεται η μάχη στην ουρά. Είχαμε την Aston Villa να κερδίζει πολύ εύκολα την Fulham και με ωραία απόδοση, και τη Liverpool να φτάνει σε ένα 3-0 επί της Bradford, σε ένα παιχνίδι που ο Σαλάχ πέτυχε 2 γκολ, σε ένα παιχνίδι που ο Τσιμίκας έκανε για πρώτη φορά στην καριέρα του Νοέμβριο μήνα assist, και σε ένα παιχνίδι στο οποίο το 3-0 ολοκληρώθηκε με ένα γκολ ακόμα για τον Ζώτα για τη Λίβερπουλ, με τον Σαλάχ να φτάνει τα 200 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Premier League θέλουμε όλοι, φυσικά με την Novibet. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα.